υπόθεσό του ικανοποιηθούν τα αιτήματά μας. Ποια είναι τα αιτήματά μας? Είναι πρωτίστως να μην υπογράψει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Στεφανόπουλος, αυτή την αντισυνταγματικότατη συνθήκη Σέγγεν. Και το δεύτερο αίτημά μας είναι να γίνει ουσιαστική, αντικειμενική και επαρκής ενημέρωση του ελληνικού λαού, προκειμένου ο ελληνικός λαός να καταλάβει, να συνειδητοποιήσει, να γνωρίσει αν θέλετε τι είναι αυτή επιτέλους η πολυφρύλητη συνθήκη Σέγγεν. Να δει με τα ίδια τα μάτια. Τι είναι κάτι καλό ή είναι κάτι κακό? Είναι κάτι το οποίο του προσφέρει εξυπηρέτηση, άνεση, καλή ζωή ή οτιδήποτε άλλο και πολλά άλλα πλεονεκτήματα? Ή είναι κάτι αυτή η σύμβαση Σέγγεν, αυτή η καταραμένη συνθήκη Σέγγεν, η οποία ξεπουλάει την Ελλάδα μας, ξεπουλάει τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, ξεπουλάει την ελευθερία μας, ξεπουλάει τα ανθρώπινα δικαιώματα? Τι τέλος πάντων από όλα αυτά είναι? Το ένα ή το άλλο? Ας μας πούν ξεκάθαρα αυτοί οι κύριοι οι οποίοι βρίσκονται εκεί μέσα στο υποτιθέμενο ελληνικό κοινοβούλιο, που κάθε άλλο παρά ελληνικό κοινοβούλιο πλέον έχει καταντήσει, διότι οι κύριοι που εξασκούν πολιτική και καθοδηγούν τη χώρα μας αυτοί οι κύριοι λοιπόν οι οποίοι καθοδηγούν τη χώρα μας, οι κυβερνήτες αυτής της χώρας, κάθε λίγο και λιγάκι τους ακούμε, τους βλέπουμε και τα λένε ήδη. Πότε μεν της συμπολίτευσης βουλευτέ, πότε μεν της αντιπολιτεύσεως. Δεν τα λέμε εμείς, ορίστε τώρα προέκυψε και θέμα Αιγαίου. Βγαίνουν βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και κατακαίρουν αυτή την προδοσία. Λοιπόν, πόσες ακόμα προδοσίες θα ανεχθούμε? Πόσες? Προδόθηκε η Κύπρος μας. Πάει. Μας δουλεύουν οι κύριοι εκεί μέσα, μας κοροϊδεύουν, μας χλεβάζουν χρόνια τώρα και μας λένε η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι φίλοι μας. Μας αγαπάνε, θα μας προστατεύσουν, θα μας βοηθήσουν, θα μας λύσουν όλα τα προβλήματά μας. Πού είναι η βοήθειά τους? Πού είναι η βοήθειά τους? Από το 1974 μέχρι σήμερα το Κυπριακό. Είδατε εσείς καμία εξέλιξη? Είδατε εσείς καμία βοήθεια? Καμία. Σε ποιον απευθύνονται λοιπόν? Σε ποιον τα λένε αυτά? Σε κάφρους ή σε ανεκέφαλους? Εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση, εάν η ΕΟΚ ήθελε να μας βοηθήσει και μας αγαπούσε, το αν ανατρέξουμε στην ιστορία, ανατρέξτε όσοι έχετε μελετήσει και έχετε διαβάσει και έχετε τελειώσει λύκεια και πανεπιστήμια, να δείτε. Βρείτε μου μία φορά, μία και μοναδική φορά βρείτε μου, που τα μέλη της ΕΟΚ, τα κράτη της ΕΟΚ, βοήθησαν την Ελλάδα. Βρείτε μου μία φορά. Πάντοτε, μα πάντοτε, σαν τα κοράκια, έχουν στηθεί από πάνω από την Ελλάδα, έτοιμα να την κατασπαράξουν και να την διαλύσουν και να την υποδουλώσουν. Γνωστά τη σπάση. Λοιπόν, πού είναι η βοήθειά τους λοιπόν? Ποια, μήπως τα χρήματα που δίνουνε? Αυτά, τα οποία πάλι είναι από το αίμα το δικό σας και το δικό μας που πληρώνουμε τους φόρους μας. Και όπως λέγει και ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός, αυτός ο Μέγας Άγιος, ο διαπρίσιος κήρυξης ορθοδοξίας μας και Μέγας αναμορφωτής του γένους μας, τι λέει, διαβάστε να δείτε. Θα έρθει, λέει, καιρός που θα βάλουν φόρο και στις κότες, λέει, και τα κοτέτια και στις πόρτες και στα παράθυρα. Σε λίγο
σε λίγο για να αναπνεύσουμε, για να πάρουμε τον αέρα μας, θα πρέπει να πληρώνουμε φόρο στον κύριο Σιμίτη ή σε κάποιον άλλο κύριο που θα είναι αύριο, για να αναπνεύσουμε. Λοιπόν, τα χρήματα αυτά από το αίμα το δικό σας βγαίνουν. Βλέπετε, σας έχουν κάνει ήλωτες. Από το πρωί μέχρι το βράδυ να δουλεύετε για να ζουν καλά αυτοί οι κύριοι εκεί μέσα. Για να ζουν καλά αυτοί οι κύριοι εκεί μέσα. Σας πίνουν το αίμα σας συνέχεια, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε λεφτά από εδώ, λεφτά από εκεί, και καταλαβαίνετε ότι για να τα βγάλετε πέρα θα πρέπει να κάνετε και μία και δύο και τρεις και τέσσερις δουλειές. Τι σχέση έχουν αυτά? Και μήπως πολιτικολογώ? Μακριά από μένα κάτι τέτοιο. Ξέρετε πολύ καλά όλοι σας ότι είμαι πάντοτε μα πάντοτε υπεράνων κομμάτων. Είτε ΠΑΣΟΚ λέγεται αυτό, είτε Νέα Δημοκρατία, είτε ΚΚ, είτε ΔΙΚ, οτιδήποτε άλλο. Αυτό που με ενδιαφέρει πάντοτε είναι η ορθοδοξία μας, η γλυκυτάτη ορθοδοξία μας και η ωραιοτάτη, η πανένδοξη και ηρωική Ελλάδα μας, για την οποία χύθηκε ποταμός αιμάτων από τους προγόνους μας. Αυτό με ενδιαφέρει, ορθοδοξία και Ελλάδα. Τίποτα άλλο. Εάν το ΠΑΣΟΚ εξυπηρετεί αυτά τα δύο πράγματα, μαζί του. Εάν δεν τα εξυπηρετεί, μακριά του. Εάν τα εξυπηρετεί η Νέα Δημοκρατία και τα προστατεύει και τα επαυξάνει κλπ. Μαζί με τη Νέα Δημοκρατία. Εάν δεν τα εξυπηρετεί, μακριά από τη Νέα Δημοκρατία. Εάν τα κάνει το ΚΚ, θα είμαι μαζί και με το ΚΚ. Αν τα κάνει, μακριά και από το ΚΚ. Όποιο κόμμα είναι μαζί με τον Χριστό και την Ελλάδα, θα είμαι και εγώ μαζί του. Όποιον δεν είναι, θα είμαι εναντίον του. Λοιπόν, μας πίνουν λοιπόν το αίμα, παίρνουν τα χρήματα, τα δικά σας, το αίμα σας, και μας τα ξαναδίνει πάλι η ΕΟΚ και λέει πάρτε χρήματα, για να μας δείξει ότι είναι καλό παιδί και ότι μας αγαπάει. Ποια? Η ΕΒΡΕΟΚ. Ποια? Εκείνοι οι οποίοι έχουν δημιουργήσει χιλιάδες εγκλήματα και έχουν καταπατήσει χιλιάδες ανθρώπινα δικαιώματα μέσα στην παγκόσμια δυσχελιετή και πολυσχετή ιστορία, παγκόσμια ιστορία. Λοιπόν, και μετά, γιατί τα δίνουν? Ας υποθέσουμε ότι είναι και δικά τους χρήματα, έτσι, ας πάρουμε και αυτή την εκδοχή. Τα δίνουν γιατί μας αγαπάνε, γιατί έχουν έτσι μία ευαισθησία μέσα τους για την Ελλάδα και για τους Έλληνες. Αστείο είναι. Τα δίνουν γιατί? Για να μας σκλαβώσουν. Διότι όταν δίνει στον άλλο, όταν εμένα έρχεται κάποιος παράδειγμα από εσάς και μου δίνει 5 εκατομμύρια και μου λέει Πάτερ Μάξι με πάρτε αυτά, στα χαρίζω, εγώ αύριο μεθαύριο, όταν μου κάνει κάτι, δεν θα είναι το ίδιο εύκολο. Θα του πω, κύριε, κάτσε στη θέση σου, θα μου πει, σε ποιον το λες αυτό, σε μένα που σου έδωσα 5 εκατομμύρια, 3 εκατομμύρια, 7 εκατομμύρια, 500.000 κλπ. Σε μένα. Αρχίζω εγώ και μαζεύομαι και αρχίζω και καταπίνω όταν μου δίνει συνέχεια λεφτά. Αυτό γίνεται και με την Ελλάδα. Αφού η ΕΟΚ δίνει λεφτά συνέχεια στην Ελλάδα, αρχίζει η Ελλάδα και υποχρεώνεται στην ΕΟΚ. Αρχίζουν οι κύριοι αυτοί που βρίσκονται εκεί μέσα και υποχρεώνονται. Και μετά, σε αντάλλαγμα, πάρτε το ένα, πάρτε το άλλο, πάρτε το Αιγαίο, πάρτε το όνομα της Μακεδονίας, πάρτε το βορειοπηρετικό, πάρτε τα Ίμνια, πάρτε το ένα, πάρτε το άλλο. Λοιπόν, επανέρχομαι. Είπα και χθες, λέμε κάθε μέρα, τελικά ποιοι μας κυβερνάνε ή ποιος μας κυβερνάει? Μας κυβερνάει η Έλληνας Πρωθυπουργός, ο οποίος σκέφτεται τα συμφέροντα του ελληνικού λαού και της Ελλάδος, ή μας κυβερνάει Εβραίος, ή μας κυβερνάει Τούρκος? Ποια συμφέροντα εξυπηρετεί? Τα τουρκικά, τα εβραϊκά, τα γερμανικά ή οποιαδήποτε άλλα, ή τα ελληνικά? Νομίζω εσείς τι νομίζετε, εξυπηρετεί τα ελληνικά συμφέροντα κύριο Σιμίτης μέσα? Πιστεύετε κάτι τέτοιο? Ούτε κι εγώ. Ούτε κι εγώ. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, αφού λοιπόν δεν εξυπηρετεί τα ελληνικά συμφέροντα, και επειδή όπως είπε και ο πατήρ Νεκτάριος, όσοι δεν το άκουσαν το επαναλαμβάνω για να το ακούσετε, υπάρχουν στοιχεία, υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία
που αποδεικνύουν τα στοιχεία αυτά, τι, ότι ο κύριος Σιμίτης δεν είναι ελληνικής καταγωγής, αλλά είναι εβραϊκής καταγωγής. Δεν είναι ελληνικής καταγωγής, αλλά εβραϊκής καταγωγής. Ο παππούς του ήταν Εβραίος και ήρθαν στην Ελλάδα η οικογένεια του Σιμίτη. Υπάρχουν αυτά πληροφορίες και υπάρχουν πληροφορίες μέσα από τα κυβερνητικά στελέχη. Μας τις έχουν δώσει κυβερνητικά στελέχη, διότι ας μην νομίζουν οι κύριοι εδώ πέρα ότι έχουν να κάνουν με κάποια ανθρωπάκια εδώ έξω, επειδή βλέπουν ένα καλόγερο και ένα αρχιμανδρίτη και σου λένε, α, δύο παλαβοί είναι εκεί έξω και δύο τρελοί είναι, θα τους κάνουμε ζάφτη. Είναι πολύ γελασμένοι αυτοί οι κύριοι. Αν νομίζουν ότι έχουν να κάνουν με ανθρωπάκια, είναι πολύ άξιοι. Λοιπόν, έχουμε παντού τους ανθρώπους μας και μέσα στην κυβέρνηση και έξω και σε πάρα πολλές υπηρεσίες και σε υπουργεία και σε αστυνομίες και παντού. Και ας μην νομίζουν ότι μπορούν να μας κάνουν καλά. Δεν μπορούν να μας κάνουν καλά. Γιατί? Γιατί έχουμε πρώτα, είμαστε μαζί με τον Θεό. Δεύτερο, αγωνιζόμαστε για την αλήθεια. Αγωνιζόμαστε για τα ωραία και τα όσια της πίστεώς μας. Και τρίτο, έχουμε και εμείς υψηλά ισταμένους που μας προστατεύουν. Έχουμε και εμείς, δεν έχουν μόνο κάποιοι άλλοι κύριοι. Έχουμε και εμείς. Λοιπόν, ας μην νομίζουν ότι θα τα βγάλουν εύκολα πέρα μαζί μας και ας καταλάβουν ότι είμαστε αποφασισμένοι εδώ να πεθάνουμε μέχρι να οριστεί δημοψήφισμα να γίνει και να αποφασίσει ο κυρίαρχος ελληνικός λαός αυτό που οι κύριοι εκεί κοροϊδεύουν καθημερινά και ενώ το λένε κυρίαρχο λαό ούτε καν τον υπολογίζουν, ούτε καν το ρωτάνε, όχι μόνο για υπουσιώδη θέματα, αλλά και για θέματα εθνικής σημασίας και ασφαλείας, θέματα μείζωνος σημασίας, θέματα που έχουν σχέση με το σύνταγμά μας και με τα ιερά και τα όσια και τις παραδόσεις πίστης και της πατρίδας μας. Τίποτα. Επειδή ο κύριος αυτός ψηφίστηκε και βγήκε, νομίζει ότι έχει το δικαίωμα πλέον να κάνει ό,τι κατέβει στο κεφάλι του, ό,τι κατεβάσει κούτρα του. Δηλαδή τι κάνει? Κάνει σφετερισμό εξουσίας ο κύριος. Οποιοσδήποτε κύριος, έτσι. Αυτή τη στιγμή τυχαίνει να είναι ο κύριος Σιμίτης. Κάποια άλλη στιγμή θα είναι κάποιος άλλος. Δεν με ενδιαφέρει. Εγώ σας είπα, είμαι υπεράνω κομμάτων και αν με αυτοί είναι υπέρ της Ορθοδοξίας και της Ελλάδος, είμαι μαζί τους. Εάν πολεμάνε την Ορθοδοξία και την Ελλάδα, είμαι εναντίον τους. Και δεν θα πάψω, το δηλώνω, να αγωνίζομαι για Ορθοδοξία και για Ελλάδα μέχρι να πεθάνω. Πρώτα ο Θεός και με τη βοήθεια του Θεού. Λοιπόν, εμείς το είπαμε και το δηλώνουμε ξανά. Δεν ζητάμε τίποτα παράνομο. Είμαστε κατά πάντα νομιμότατοι και φιλερινικοί και φιλήσυχοι πολίτες. Βλέπετε άνδρες, γυναίκες, ηλικιωμένους, μεγάλους, παιδιά ανάμεταξύ σας και ανάμεταξύ μας. Κοιτάξτε οι αλήτες τι κάνουνε. Κοιτάξτε, έχουν φέρει όλα τα ΜΑΤ. Γιατί, τι είμαστε εδώ πέρα, τρομοκράτες, αναρχικοί είμαστε, τι είμαστε, βλέπουν να κρατάμε τίποτα στα χέρια μας, κρατάμε όπλα, κρατάμε σπαθιά, κρατάμε παστούνια, τι κρατάμε, τα ΜΑΤ, γιατί είναι τα ΜΑΤ εδώ, οι αλήτες αυτοί, δεν πάνε να συλλάβουν τους τρομοκράτες και τους αναρχικούς και τους εγκληματίες, μόνο τους συλλαμβάνουν και τους αφήνουν ελεύθερους. Έσχος! Λοιπόν, να συλλάβουν τους τρομοκράτες, τους αναρχικούς. Εδώ καίνε σημαίες ελληνικές οι αναρχικοί και αυτοί μέσα οι αλήτες τους αφήνουν ελεύθερους.
εκείνους οι οποίοι εξευτιλίζουν το εθνικό μας σύμβολο, την ελληνική μας σημαία για την οποία αρχήθηκαν χιλιάδες ποταμοί αμάχων. Και τους πιάνουν και τους αφήνουν ελεύθερους. Και συλλαμβάνουν ποιους, εσάς τα γεροντάκια, τα παιδιά, τους μοναχούς, τους κληρικούς, εμένα, που τι τους έκανα και τους έκανα. Τους τυπήσαμε, τους πειράξαμε ποτέ, κατάμε όπου στα χέρια μας, τίποτα. Και όμως, σας τυπήσανε, πολλοί από εσάς βρίσκονται εδώ, για άλλη μια φορά. Πού είναι ο ξένος, ο Γάλλος, έλα εδώ αγόρι μου. Για άλλη μια φορά, ορίστε, τον κάνανε τόπι στο ξύλο. Ξένον άνθρωπο, Γάλλος, ορθόδοξος βέβαια, Γάλλος, σε χτυπήσανε. Ναι, μου χτυπήσανε μπροστά το πρώτο τείχος τους αστυνομικούς, δεύτερη φορά από εκεί, τρίτη φορά με το ξύλο πίσω το περιπτέρο και για τέταρτη φορά από πίσω τον τείχος. Και μου είπανε ότι η πρώτη φορά που θα μου δουν κάτω, δεν μπορώ να πάω όρθιος από ένα ραντεβού τέτοιο όπως είναι τώρα. Άρα, επειδή είμαστε εδώ για τον όνομα του Χριστού, ο χριστιανισμός άρχισε στην Ελλάδα, θα τελειώνει στην Ελλάδα. Οι Ελληνές, είναι η δουλειά της Ελληνές τώρα, οι Ελληνές, πρέπει τώρα να κάνουμε μια μάχη με την καρδιά για τον Χριστό, για τον όνομα του Ιησούς Χριστού. Ακούστε τι του κάνανε αυτά τα καθάρματα εκεί μέσα. Ακούστε. Ξένον άνθρωπο, Γάλλο, και τον πιάσανε τέσσερις φορές και τον κάνανε τόπι στο ξύλο. Χωρίς, επαναλαμβάνω, καθόταν ακούνητος ο άνθρωπος, δεν έκανε τίποτα. Και όσοι καθόταν ακούνητος, υπάρχουν και μάρτυρες. Καθότανε, έκανε τίποτα ο Βασίλη. Δεν έκανε καμία χειρονομία. Αφήστε με ελεύθερο, μην με χτυπάτε. Έτσι λέγανε. Αφήστε με ελεύθερο, λέει, καθότανε ακούνητος, μην με χτυπάτε. Και αυτοί το χτυπούσανε. Χτυπούσανε ένα αυτό για να περάσουν στον πολίτη. Τροπίτη! Παιδιά, τι έσχος. Το έσχος είναι πολύ λίγο για να εκδηλώσει την απανθρωπιά, την... Τέλος πάντων. Λοιπόν, δεν πάνε λοιπόν αυτοί οι κύριοι που υποτίθεται, προσέξτε, αυτοί φοράνε μία στολή, κύριοι, και έχουν ορκιστεί να φρουρούν. Έχουν ορκιστεί να τηρούν τον νόμο της πατρίδας μας, το σύνταγμά μας, και να είναι νόμιμοι και να υπερασπίζουν τους νόμους μας, να υπερασπίζουν την νομιμότητα και να κυνηγάνε την παρανομία. Λοιπόν, κάθε άλλο παρά αυτά κάνουν όλοι, κύριοι. Αντί να τηρούν και να προστατεύουν τους νόμους και τους νομοταγείς πολίτες, κάνουν το αντίθετο. Κυνηγάνε τους νομοταγείς πολίτες, χτυπάνε τους νομοταγείς πολίτες και αφήνουν ελεύθερους όλα τα κατάρματα, όλους τους τρομοκράτες, όλους τους αναρχικούς, όλους τους εμπόρους των ναρκωτικών, τους μεγαλοεμπόρους που τους συλλαμβάνουν και τους αφήνουν την άλλη μέρα. Και εγώ προσέξτε, εμένα η αστυνομία, σας το δηλώνω αυτή τη στιγμή δημόσια, είναι εδώ πέρα όλοι, εμένα η αστυνομία ήταν φίλη μου. Τους αγαπούσα σε πολύ μεγάλο και φάνταστο βαθμό. Έχω βοηθήσει πολλούς αστυνομικούς σε μεταθέσεις, δεν τρέπουμε να το πω. Πολλοί αστυνομικοί μέχρι και χθες ακόμα ερχόταν και με ζητούσαν να τους βοηθήσω. Σε πολλά πράγματα. Και έχω βοηθήσει πολλούς αστυνομικούς. Και εκεί δεν με έχουν βοηθήσει πάρα πολλές φορές. Δεν τρέπουμε να το πω. Αλλά μέχρι εδώ ήταν. Από εδώ και στο εξής, για μένα η αστυνομία δεν υπάρχει. Όταν λέω δεν υπάρχει αστυνομία, όχι ότι δεν σέβομαι τους νόμους, δεν παρεξηγηθώ. Ήμουνα, είμαι και θα είμαι πάντοτε νομιμότατος. Και αν κανείς μου βρει τόσο παράνομο,
ας έρθει να μου το πει. Ήμουνα, είμαι και θα είμαι παράνομος. Αλλά από εδώ και πέρα, επειδή, συγγνώμη, με συγχωρείτε. Ναι, ήμουνα, είμαι και, εντάξει, είμαι κουρασμένος παιδιά. Μην ξεχνάτε, είμαι 6 μέρες, σχεδόν όλο το 24ωρο εδώ πέρα. Οι ώρες που κοιμάμαι είναι από μία, από καμία μάλλον, μέχρι και 4 ώρες την ημέρα. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, από καμία μέχρι και 4 ώρες. Οι περισσότεροι το ξέρετε γιατί μένω κάθε βράδυ εδώ, δεν φεύγω από εδώ. Κάθε βράδυ, όλο το βράδυ είμαι εδώ. Το ξέρετε ή δεν το ξέρετε περισσότερο από εδώ. Λοιπόν, συγχωρέστε μου την κούραση και τα τυχόν λάθη που κάνω. Παραδρομή. Παραδρομής. Λοιπόν, αλλά μέχρι εδώ ήταν όμως. Μέχρι εδώ γιατί διαπιστώνω και ήδη αυτοί οι αστυνομικοί, οι φίλοι μου, οι μέχρι σήμερα φίλοι μου, που λέγανε όταν συζητούσαμε, «Πάτερ, τι να κάνουμε, τα ξέρεις κι εσύ. Υπάρχουν τα ψηλά κεφάλια από πάνω που δεν μας αφήνουν. Εμείς κάνουμε το καθήκον μας, συλλαμβάνουμε τον κλέφτη, τον αναρχικό, τον τρομοκράτη και μετά πέφτει τηλέφωνο και λέει αφήστε το. Αφήστε το. Αφήστε το. Αφήστε το. Λοιπόν. Και τα λέμε και τα ξαναλέμε συνέχεια. Αλλά επειδή διαπιστώνω καθημερινά ότι πλέον δεν υπάρχει εμπιστοσύνη. Ανθρώπους που τους θεωρείς φίλους σου και αγαπητούς σου φίλους και συνεργάτες, κάποια στιγμή βλέπεις ότι δεν δηλειούν να σε χτυπήσουν, να σε κοπανίσουν και χωρίς να υπάρχει λόγος. Να κάναμε κάτι παράνομο, το καταλαβαίνω. Να είχαμε όπλα και να κάναμε επίθεση, το καταλαβαίνω. Αλλά ειρηνικά, ήσυχα όπως εχθές παράδειγμα σου με, παραδείγματος χάρη. Εχθές τι ζητήσαμε, αγαπητά μου αδέρφια. Τι ζητήσαμε. Να πάμε ειρηνικά και φιλήσυχα στο σπίτι του Πρωθυπουργού. Να διαδηλώσουμε ειρηνικά και δημοκρατικά και συνταγματικά όπως έχουμε το δικαίωμά μας την αντίθεσή μας για αυτή τη συνθήκη ΣΕΚΕ. Που δεν είμαστε μόνο εμείς, το έχω πει. Εμείς εδώ είμαστε η κορυφή του παγόβουνου, το τονίζω. Είμαστε η κορυφή του παγόβουνου εμείς εδώ πέρα. Δεν είμαστε αυτοί οι 500 που είμαστε εδώ. Υπάρχουν πίσω από εμάς χιλιάδες και το ξέρουνε ότι αν θελήσουμε να κατεβάσουμε κάτω μπορούμε να κατεβάσουμε το λιγότερο στη χειρότερη περίπτωση 100.000 για να μην πω τώρα ότι θα κατεβάσουν το Σεπτέμβριο επειδή μας πεισμάτωσαν 1 εκατομμύριο. 1 εκατομμύριο το λιγότερο. Και σας είπα ότι το ετοιμάζουμε. Οι συναντήσεις μας που κάνουμε καθημερινά με στελέχη και της Εκκλησίας και της Πολιτείας και βουλευτών, πολλών βουλευτών που είναι στο πλευρό μας, πάρα πολλών βουλευτών, αλλά και φορέων και σωματείων, είναι δεκάδες οι συναντήσεις μας. Και αυτό που σας είπε ο πατήρ Μάξιμος, ότι δηλαδή έλαβε σήμερα η Επιτροπή, η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνος κατά της συνθήκης της ΕΚΕ, πέρα από την Κόρινθο, που θα πάμε στις 3 Αυγούστου στην Κόρινθο, ήδη ο πατήρ Μάξιμος βάζει πούλμαν. Λοιπόν, και ήδη τα κανάλια των πατρών και Κορίνθου ανακοινώνουν και των Αθηνών, θα αρχίσουν να ανακοινώνουν εντός των ημερών ότι στην Κόρινθο θα γίνει μεγάλη συγκέντρωση κατά της συνθήκης του ΣΕΚΕ και αποφασίσαμε επίσης αρχάς Σεπτεμβρίου να γίνει πανελλαδική συγκέντρωση εδώ στο Σύνταγμα. Όπως έγινε και ήδη έχουμε έρθει σε επισκόπους, σε εκκλησίες μας, οι οποίοι θα ηγηθούνε. Λοιπόν, αυτά είναι τα νέα σήμερα. Ελήφθηκε απόφαση ότι θα γίνει
3 Αυγούστου στην Κόρινθο, το πρέπει ο ένας με τον άλλον να το εντοπίσουμε. Ήδη κυκλοφορεί την Τρίτη το Φεϊβολάν. Την Τρίτη κυκλοφορεί το Φεϊβολάν. Εσείς να φυλάτε τον Α401. Τον Α401, μην τον χάσετε. Λοιπόν, ξέρουνε και τι είπα εγώ. Ο Α401 είναι ο Πρωθυπουργός. Ναι. Ωραίος άντρας. Λοιπόν, έτσι τον ονομάζουνε όταν μιλάνε στα τηλέφωνά τους, στα κωδικά τους. Και εχθές το βράδυ, προσοχή, προσοχή, μη τους αφήσετε να πάνε τη Ρόδου Αττικού. Κλείστε τον δρόμο, μην πάνε Κολωνάκι. Λοιπόν, ήδη αστυνομικός μου τα κατήγγειλε σήμερα το πρωί. Σήμερα το πρωί αστυνομικός μου τα κατήγγειλε. Το Α401 μου είπε, είναι ο Πρωθυπουργός. Μέσα στην αστυνομία, γιατί μέσα στην αστυνομία υπάρχουν πιστοί και ευσεβοί παιδιά μέσα στην αστυνομία. Και όχι μόνο αυτό, αλλά εχθές που μας κυνηγάγανε, θα το είδατε, ότι πολλοί αστυνομικοί μας έστελταν φυλάκια. Έτσι μας έκαναν. Σε ένδειξη ότι είναι μαζί μας, αλλά παίρνουν εντολές και δεν μπορούν να κάνουν αλλιώς. Εντολές παίρνουν. Λοιπόν, τι ώρα πήγε. Το τυπερμάχο και φεύγουμε. Μας, η Ορθοδοξία μας προδίδεται, πουλιέται. Έπρεπε να είχαμε έναν Ιερεμία σήμερα. Έναν Ιερεμία έπρεπε να είχαμε, προφήτη. Να έκλαιγε επί των ερυπείων και να έλεγε «Ω ένδοξη Ελλάδα, Ελλάδα του Σοκράτη, Ελλάδα του Περικλή, Ελλάδα του Πλάτωνα, Ελλάδα του Χρυσοστόμου, Ελλάδα του Βασιλείου, Ελλάδα του Γρηγορίου, Ελλάδα των μαρτύρων και των Αγίων που είναι ποτισμένα το τεδακόκαλά σου. Πού να έρθω να κλάψω, πού να έρθω να θρυνήσω για την καταστροφή που γίνεται στο έθνος μας. Ας ακολουθήσουμε λοιπόν την πορεία να πάμε να κλάψουμε, να πάμε να θρυνήσουμε και εμείς επί των ερυπείων της Ελλάδος που τα γκρέμισαν οι πάντες, οι πολιτικοί μας, βάζοντάς μας μέσα σε αυτή την Ευρωεόκ. Ας προχωρήσουμε σιγά σιγά. Πριν 2 λεπτά θα σας πει τα συνθήματα ο πατήρ Μάξιμος. Λοιπόν, θα πάρετε τα πλακάτ που γνωρίζετε. Οι νέοι παρακαλώ, οι νέοι παρακαλώ.
παρακαλώ πάρα πολύ οι νέοι να είναι μπροστά. Όλοι οι μεγαλύτεροι να είναι πίσω. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Κάνω έκκληση. Για άλλη μια φορά. Οι νέοι να είναι μπροστά και οι ηλικιωμένοι να είναι λίγο πιο πίσω. Για πολλούς λόγους. Για πολλούς λόγους. Λοιπόν, θα πάρετε μερικά πλακάτ και συνθήματα. Όχι στο ηλεκτρονικό φακέλωμα. Όχι στη συνθήκη ΣΕΚΕ. Σημείτε ρωτάμε αν είσαι Εβραίος. Το έκτη μέρα συνεχούς διαμαρτυρίας που υπάρχει εκεί πάνω. Και ούτε άλλο πλακάτ είναι εύκολο. Δεν θα φύγετε εάν δεν με δείτε μένα μπροστά. Κανείς δεν θα προχωρέσει. Θα περιμένετε όλοι εδώ. Θα αρχίσετε να συντάσσεστε εδώ. Και θα περιμένετε εμένα να έρθω μπροστά για να σας λέω τα συνθήματα. Ένας, προσέξτε εδώ. Εδώ προσέξτε για να ξέρετε τι κάνουμε. Λοιπόν, θα υπάρχει άλλη μια ντουντούκα στη μέση. Για να επαναλαμβάνω το σύνθημα που θα λέμε εμείς στην αρχή για να τα ακούνε και πίσω. Μία φορά θα λέγω εγώ το σύνθημα, τρεις φορές θα επαναλαμβάνετε εσείς. Θα σταματάμε, θα κάνουμε 10 δευτερόλεπτα παύση, θα πάρουμε μια ανάσα και θα επαναλαμβάνουμε το δεύτερο. Λοιπόν, δεν θα κάνει κανείς τίποτε εάν δεν παίρνει εντολές από μένα και τον πατέρα Νεκτάριο. Όποιος άλλος και να πάρει το μικρόφωνο, το τηλεφώνο και σας πει κάτι, δεν θα κάνει κανείς τίποτα. Εάν δεν ακούσετε εμένα ή τον πατέρα Νεκτάριο. Λοιπόν, τα συνθήματα είναι τα γνωστά, τα προχθεσινά, τα χθεσινά. Τα λέω μια φορά για να πάτε μια γεύση. Βασικά, το όχι στο φακέλωμα, το ηλεκτρονικό. Έτσι, όχι στο φακέλωμα, το ηλεκτρονικό. Αυτό είναι ένα. Δεύτερο, Ελλάδα σημαίνει ορθοδοξία. Τρίτο, θέλετε τη Σέγγεν, ρωτάω εγώ και απαντάτε εσείς, όχι, ξαναρωτάω, θέλετε τη Σέγγεν, όλοι μαζί, όχι, δεύτερο. Θέλετε τη Σέγγεν, τρίτη φορά, όχι απαντάτε εσείς και μετά λέμε, εδώ και τώρα, δημοψήφισμα, τρεις φορές πάλι. Ή, θέλετε τη Σέγγεν, ρωτάω εγώ, τρεις φορές εσείς, όχι, και μετά λέμε, κάτω, η Χούντα του Σιμίτη, κάτω, η Χούντα του Σιμίτη, τρεις φορές. Άλλο σύνθημα. Είμαστε ενωμένοι και αποφασισμένοι τη ΣΕΚΕ να διαλύσουμε την καταραμένη. Άλλο. Η αστυνομία να είναι ελληνική και όχι, εβραϊκή. Μάξιμε, να διορθώσω κάτι. Συγγνώμη, προηγουμένως, από λάθος, μου φαίνεται σας είπα 401. 801, όχι 401. 801. Λοιπόν, άλλο. Άλλο, παιδιά. Αυτό το νομοσχέδιο δεν πρέπει να περάσει, γιατί θα ρίξει ο Θεός φωτιά και θα μας κάψει. Είμαστε ενωμένοι και αποφασισμένοι. Είμαστε ορθόδοξοι και όχι σφραγισμένοι. Όταν το ράσιο γίνεται σημαία, τότε η νίκη είναι βεβαία.
Βάστε τους πέντε ασφαλίστες έξω, γιατί θα τους πετάξω μόνος μου έξω. Πέστε πέντε ασφαλίστες έξω! 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 Οι ασφαλίτες! Έξω! Ρουφιάνη! Της αστυνομία! Έξω! Οι Ρουφιάνη! Της αστυνομία! Ελάτε! Έξω! Θα τους βγάλουμε εμείς έξω τώρα! Θα τους βγάλουμε σε αυτό. Φύγε από εδώ, με Ρουφιάνε! Φύγε να καταδότη! Απ' έξω! Πόσο είναι στην παράσταση! Έξω! Κάποτε παρακαλούσε να μπει στην αστυνομία, τον Χριστό! Λοιπόν, τον πρώτο μισθόρα! Εντάξει, εγώ είσαι αγωνιφόρος και κατεβαιότητα! Εσύ γιατί αγωνίζεστε! Παρακώτη, τι κάνει! Πάτε κάνε, και φιλάτε τι, Έλληνες Ορθόδοξου! Να πάτε να μου το πείτε, όχι, σταμάτα. Λοιπόν, κοιτάξτε όλοι εδώ εμένα ακούτε. Κοιτάξτε όλοι τον διπλανό σας και αν κάποιος από εσάς δεν γνωρίζει κάποιον, να έρθει να μου το πει εμένα. Κοιτάξτε τον διπλανό σας, εδώ. Κοιτάξτε τον διπλανό σας, παιδιά, εδώ. Στο Χριστό σήμερα που φωνάξω. Λοιπόν, εδώ εμένα ακούτε. Κοιτάξτε τον διπλανό σας. Εάν κάποιος δεν γνωρίζει κάποιον, να έρθει να μου το πει εμένα. Χωρίς φασάρια, εμένα θα μου το πει. Κοιτάξτε όλο τον διπλανό σας. Κοιτάξτε τον διπλανό σας. Εάν κάποιος δεν γνωρίζετε, μπορείτε να μου το πείτε αμέσως τώρα. Κοιτάξτε τον διπλανό σας. Εάν κάποιος δεν γνωρίζετε, μπορείτε να μου το πείτε αμέσως τώρα. Είμαστε μαμένοι, θεατοβάσεις θέλει, τη σέκρε πράγμα αντίσουμε.
Θέλετε τη Σέγγεν! Όχι! Θέλετε τη Σέγγεν! Όχι! Θέλετε τη Σέγγεν! Όχι! Αγωνιστείτε τώρα! Σε λίγο θα είναι αργά! Αγωνιστείτε τώρα! Εδώ σταματάμε! Εδώ λοιπόν!
Συνεχίστε όλοι. Φέρανε τα μάτ. Σε άοπλο λαό. 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 Κάτω η Χούντα. Του Σιμίτη, κάτω η Χούντα, 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 του Σιμίτη. Ελευθερία ζητάμε και το Χριστό. Και όχι το φακέλωμα το ηλεκτρονικό. Ελευθερία ζητάμε και το Χριστό. Και όχι το φακέλωμα το ηλεκτρονικό. Ελευθερία ζητάμε και το Χριστό. Και όχι το φακέλωμα το ηλεκτρονικό. Θέλετε τη Σέγγε? Όχι! Θέλετε τη συνθήκη Σέγγε? Όχι! Θέλετε τη συνθήκη Σέγγε? Όχι! Εδώ και τώρα δημοψήφισμα! Εδώ και τώρα δημοψήφισμα! Εδώ και τώρα δημοψήφισμα! Εδώ και τώρα δημοψήφισμα! Πάμε ευλογημένοι! Plus
ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ό,τι θα μάθουν παιδιά, ε. Στην Ευρώπη θα τα δείξουν όλα. Απα, πω πω. Διατάξτε. Είπαμε, κανένας δεν θα μιλάει. Οι ξένοι, τι σημαίνει Σέγγεν? Να μας δουνε οι ξένοι, τι σημαίνει Σέγγεν? Θέλετε τη Σέγγεν? Όχι! Θέλετε τη συνθήκη Σέγγεν? Όχι! Θέλετε τη συνθήκη Σέγγεν? Και τώρα, δημοψηφισμά! Εδώ! Είμαστε ενωμένοι και αποφασισμένοι τη ΣΕΓΕ να διαλύσουμε την καταραμένη. Είμαστε ενωμένοι και αποφασισμένοι τη ΣΕΓΕ να διαλύσουμε την καταραμένη. Είμαστε ενωμένοι και αποφασισμένοι τη ΣΕΓΕ να διαλύσουμε την καταραμένη. Αυτό το νόμο σχέδιο δεν πρέπει να περάσει, γιατί θα ρίξει ο Θεός το πια και το αμαζάψει. Αυτό το νόμο σχέδιο δεν πρέπει να περάσει, γιατί θα ρίξει ο Θεός το πια και το αμαζάψει. Αυτό το νόμο σχέδιο δεν πρέπει να περάσει. Όχι! Εδώ και τώρα δημοψήφισμα. Ρωτάμε, είσαι
Ρωτάμε, αν είσαι ευρέως.
Είμαστε ενωμένοι και αποφασισμένοι. Είμαστε ορθόδοξοι και όχι σφραγισμένοι. Είμαστε ενωμένοι και αποφασισμένοι. Είμαστε ορθόδοξοι και όχι σφραγισμένοι. Θέλετε τις έγκες! Όχι! Θέλετε τις έγκες! Όχι! Θέλετε τις συνθήκες έγκες! Όχι! Κάτω η Χούντα του Σιμίτη! 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 Κάτω! Στείλανε τα ΜΑΤ σε άπρους πολίτες. 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 Σε και σημαίνει Ελλάδα σκλαβωμένη. Σε και σημαίνει.
ψήφισμα. Εδώ και τώρα. Δίμο ψήφισμα. Εδώ και ορθοδοξία! Ελλάδα σημαίνει ορθοδοξία!
Αυτή είναι η δημοκρατία, να στέλνει τα ΜΑΤ σε άπλους ειρηνικούς πολίτες, σε νέους και παιδιά, σε γέρους και παιδιά. Αντί να πιάνουν τους τρομοκράτες και τους αναρχικούς, χτυπάνε τους άπλους πολίτες. Τα ΜΑΤ, θα βάζετε τα ΜΑΤ της Ελλάδος. Θα βάζετε τη Χούντα του Σιμίτη, εδώ, η Χούντα του Σιμίτη, εδώ, η προεδρική φορά του τα ΜΑΤ. Η προεδρική φορά του Σιμίτη, της Χούντας, τα ΜΑΤ, εδώ θα βάζετε τα. Έσχος! 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 Θα θαυμάσουν οι Ευρωπαίοι τη δημοκρατία της Ελλάδος. Δημοκρατία σε εισαγωγικά, της Χούντας της Ελλάδος. Υπάρχει δημοκρατική Χούντα σήμερα. Δημοκρατική Χούντα. Η Χούντα του Σιμίτη. Η Χούντα του Σιμίτη. Κάτω 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 η Χούντα. Σιμίτη, πρωθυπουργέ Σιμίτη, ρωτάνε. Είσαι Εβραίος, Σιμίτη, ρωτάνε. Είσαι Εβραίος, Σιμίτη, ρωτάνε. Αν είσαι Εβραίος. Σιμίτη, ρωτάνε. Αν είσαι Εβραίος. Την Ελλάδα θα περάσουμε τα παιδιά της Ελλάδος μας, εδώ. Την προεδρική φορά του Σιμίτη. Την Χούντα του Σιμίτη. Παιδιά, αγοράστε σουβλάκι και το παιδαλάδο για τα μάτια. Είναι Παρασκευή σήμερα. Αγοράστε, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Άντε, τυχεροί είσαστε! Τώρα, παιδιά, αγοραστήκατε, παιδιά, να τα βλέπετε. Δεν πρόμε σήμερα, δεν πρόμε. Γιατί δεν είναι πράγμα που μπορείς να μιλάνε, θα σας αγοράστε. Δεν θα πάμε τα πίσω τίποτα, δεν θα κάνετε. Thank you.
Και ούτε και πως παίζει. Ούτε και πως παίζει. Ούτε και πως παίζει. Λέω να διαφευράσω, σου πει δεν πάω καλά. Όχι. Είναι Εβραίος και αυτό τα μάτια. Thank you.
χάντηκα. Πολύ καλό. Το πιάνει στο βράδυ σου. Θα περάσει παρακαλώ αριστερά.
Καταλάβουν μόνοι τους. Φυγέτε. Φυγέτε. Δεν θέλω αστυνομικούς καθόλου. Υπάρχει μια συναυλία μέσω Ηρώδειο. Πού να πάτε. Ο Παρθενώνας, εδώ πάνω ήταν η Παναγιά η Αφιλιώτισσα παλαιότερα. Ήρθαμε λοιπόν εδώ για να δούμε για τελευταία ίσως φορά την ελληνική Ακρόπολη. Διότι έχουν πλέον σκοπό, πουλήσαν την πατρίδα μας, πουλήσαν την Ελλάδα μας, πουλήσαν την εθνοξία μας. Έσχος! Κλάψε, λαέ της Ελλάδος! Γονατίστε όλοι κάτω να ψάλλουμε! Γονατίστε όλοι! Σ' αυτό το χώμα που πατάτε, Έλληνες και Λυρίδες, είναι ματωμένο, είναι με αίματα, ηρώων, Αγίων και Μαρτύρων. Και τούτοι εδώ οι βρωμεροί, πουλήσαν τούτο το χώμα στους Εβραίους. Το πουλήσανε τούτο το χώμα, το αίμα των μαρτύρων μας, το αίμα των Αγίων. Αλλά αν εκείνοι πότισαν το αίμα της λευτεριάς, θα το ποτίσουμε και με το δικό μας αίμα. Εμείς δεν υποχωρούμε. Το Sky και το Mega, παρακαλώ. Το Sky και το Mega.
Δύο λεπτά το Skype το Μέγα, είναι αυτό. Λοιπόν, περιμένετε λιγάκι, περιμένετε να δώσουμε μια συνέντευξη. Περιμένετε. Skype στο Μέγα. Περιμένετε, μην φύγετε. Του Μέγα. Έλα, Μιχαλάκη. Πείτε το ποταμάκι. Πείτε το ποταμάκι. Έλα, σε περιμένει ο κάμερμαν. Άρε, Μιχάλη, πού είσαι. Μιχάλη, το μικρόφωνο. Μιχάλη, το μικρόφωνο, πού είσαι. Πού είσαι, ρε Μιχάλη. Έλα, ρε Μιχαλάκη. Το μικρόφωνο, ρε. Άντε, ρε Μάικ. Πάτε, ρε. Φέρτε, πίσω. Έλα, ρε Μιχάλη. Βάλτο, βάλτο. Ανοίξτε λιγάκι, ανοίξτε λιγάκι, παιδιά. Ξέρετε, θα ήθελα πολύ να δείτε πιο εδώ, για να φαίνονται πιο πάνω. Εσείς κάθεστε εδώ. Εντάξει. Είστε έτοιμοι. Πάμε. Λίγο πιο ψηλά. Λοιπόν, η διαμαρτυρία σας συνεχίστηκε και σήμερα. Τι σκοπεύετε να κάνετε τις υπόλοιπες μέρες και πόσο αποφασισμένοι είστε να συνεχίσετε? Για έκτη μέρα, μέρα και νύχτα, γιατί δεν είναι μόνο μέρα, είναι μέρα και νύχτα. Είναι έκτη μέρα που διανυκτερεύουμε έξω από τη Βουλή. Και ταυτόχρονα περνάμε μέσα από την Αθήνα, από τους διαφόρους δρόμους, για να ακούει και να ενημερώνεται ο κόσμος, να δίδουμε το παρόν μας. Να λέμε ότι η συνθήκη Σέγγεν, Έλληνες ξυπνάτε γιατί σας φακελώνω. Να περάσει το μήνυμα σε όλο τον ελληνικό λαό. Μπορεί να είμαστε λίγοι, δεν μετράει το λίγοι. Ένας ήταν ο πρόδρομος και έριξε τον Ηρώδη, έστω και ανέκοψε το κεφάλι του. Ένας ήταν ο πρόδρομος. 200 νέοι ήταν μέσα στο Πολυτεχνείο και έριξαν μια χούντα. Τους λίγους να φοβάστε, τους πολλούς μην τους φοβάστε. Εμείς θα συνεχίσουμε. Σκητάλη σε αυτούς και από εκεί και πέρα τον αγώνα τον αναλαμβάνουν αυτοί. Μέχρι τότε εμείς θα είμαστε κάθε μέρα στους δρόμους. Σκοπεύετε αύριο να προσπαθήσετε να φτάσετε κοντά στο σπίτι του Πρωθυπουργού ξανά ή σε κάποιο υπουργείο? Κοιτάξτε, δεν ξανακάνουμε το ίδιο λάθος που είχαμε κάνει στις προηγούμενες μέρες με το να συνεργαστούμε καλή προαιρέση με τους αστυνομικούς. Μας δημιουργούσαν πολλά προβλήματα και βλέπουμε ότι παίζανε διπλό και τριπλό παιχνίδι. Έτσι λοιπόν, και χθες τύπησαν τα ΜΑΤ, άοπλους πολίτες, που μας συνδέουν καθημερινά, όπως βλέπετε, το καταγγέλλω αυτό στον ελληνικό λαό. Άοπλοι πολίτες, φιλήσυχοι, ειρηνικοί, χωρίς τίποτα στα χέρια μας, με σταυρούς και σημαίες, μας ακολουθούν παντού τα ΜΑΤ. Οπλισμένοι σαν αστακοί και καραδοκούν, μας απειλούν συνέχεια όταν μας τυπήσουν. Έχουν πάρει τέτοια εντολή. Αυτή είναι λοιπόν η χούντα του Σιμίτη, η οποία θέλει, σώνει και καλά, να μας αναγκάσει να δεχτούμε κάποια πράγματα που είναι συνταγματικά. Δημοκρατία σημαίνει να σέβεσαι και τη μειοψηφία. Υπήρχε κάποιο πρόβλημα στην πλάκα με τους αστυνομικούς, υπήρχε κάποια έτσι. Υπήρχε ένταση πολύ μεγάλη. Τα ΜΑΤ απειλούσαν συνέχεια, ερχόταν σε μένα ο κόσμος και με πληροφορούσε ότι τα ΜΑΤ μας απειλούν, θα μας τυπήσουν. Και ήταν οπλισμένοι σαν αστακοί, το επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά. Και θέλω να πω, δεν ζητάμε τίποτα παράλογο, ούτε τίποτα παράνομο. Ζητάμε να γίνει ουσιαστική, αντικειμενική και επαρκή ενημέρωση του ελληνικού κυρίαρχου λαού και να αποφασίσει ο ελληνικός κυρίαρχος λαός εάν θέλει με δημοψήφισμα, αν θέλει ή όχι αυτή την αντισυνταγματική συνθήκη Σέγγεν. Είναι απλό το πράγμα. Γιατί δεν θέλει ο Σιμίτης, γιατί επιμένει? Έχουμε χούντα στην Ελλάδα και δεν το ξέρουμε? Ρωτάμε. Και ρωτάμε επίσης, είναι Εβραίος ο Σιμίτης ή είναι Έλληνα? Μας κυβερνάει Έλληνας πρωθυπουργός ή Εβραίος πρωθυπουργός? Ευχαριστούμε πολύ. Και βγάλανε, ενώ ήταν οπλισμένοι σαν αστακοί, βγάλανε τα κράνη τους, αφήσανε κάτω τις ασπίδες τους, σε λίγο θα μας τα βγάλανε τσιγαράκι και καπνίζουνε. Τελικά το κατάλαβαν, αργήσα άλλο το κατάλαβαν οι κύριοι, το κατάλαβαν. Πέτρο! Πέτρο! Όχι στο φακέλωμα το ηλεκτρονικό! Όχι στο φακέλωμα το ηλεκτρονικό! Συγγνώμη. Όχι στο φακέλωμα το ηλεκτρονικό!
όχι στο φακέλο μα το ηλεκτρονικό. Σέγγεν σημαίνει Ελλάδα σκλαβωμένη. Σέγγεν σημαίνει Ελλάδα σκλαβωμένη. Σέγγεν σημαίνει Ελλάδα σκλαβωμένη. Σέγγεν όχι εδώ και τώρα δημοψήφισμα. Εδώ και τώρα δημοψήφισμα. Εδώ και τώρα δημοψήφισμα. Εδώ και τώρα δημοψήφισμα. Σταματήστε εδώ. Θέλετε τη Σέγγεν! Όχι! Θέλετε τη Σέγγεν! Όχι! Θέλετε τη συνθήκη Σέγγεν! Όχι! Εδώ και τώρα!